Αντώνης έχει καταφέρει πραγματικά να μην έχει απλά μια ομάδα, είναι μια οικογένεια. Χάρηκα πάρα πολύ βλέποντας ο ένας να χειροκροτεί την επιτυχία του άλλου και όλοι μαζί να προσπαθούν για το καλό της επιθεώρησης και κατ' επέκταση της εταιρείας. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι και είμαι σίγουρος για την ακρίβεια και επίσης οι γενιές που έρχονται και είδα ότι υπάρχει διάδοχη κατάσταση να ακολουθήσουν ακριβώς το παράδειγμα του Αντώνη. Είναι, είναι μια μεγάλη ευθύνη, αλλά είναι και μια μεγάλη χαρά. Γιατί ο μέντορας μου, ο επιθεωρητής μου, ο πατέρας μου, μου έχει μάθει από μικρός που ήμουν, μου έλεγε πόσο εκπληκτικό επάγγελμα είναι αυτό το ασφαλιστή. Το ακολούθησα, μπορώ να πω ότι και εγώ το γιο μου θέλω έτσι να τον κάνω. Δεν έχω ακόμα, αλλά άμα είχα θα ήθελα έτσι να τον κάνω. Και μπορώ να πω ότι το πιο εκπληκτικό επάγγελμα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι το ασφαλιστή, γιατί και του μάνατζερ μετά, γιατί δίνει λύσεις στους ανθρώπους, βοηθάει, δημιουργεί σχέσεις με τον κόσμο και δίνει και κοινωνικές λύσεις σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι ένα φορτίο το οποίο δεν θα το έλεγα βαρύ, για μένα είναι ελαφρύ και είναι χαρά μου που το συνεχίζω. Είναι πολύ σημαντική μέρα για μένα που μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα μπόρεσα και πήρα αυτές τις δύο βραβεύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια μπόρεσα με μια σταθερή πορεία, γιατί είμαι και σταθερός χαρακτήρας, να πετύχω αυτό που πέτυχα δηλαδή. Όσο αφορά το επάγγελμά μας, το επάγγελμά μας για μένα είναι μέσα στα δύο πρώτα, ίσως πιο μελλοντικά αναπτυσσόμενα επαγγέλματα. Εγώ προσωπικά, με προσωπική παρατήρηση, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που βγαίνω συνέχεια έξω, δεν είμαι σπιτόγατος δηλαδή, που μπορώ και βλέπω κοινωνικούς ανθρώπους, άξιους, να κάνουν αυτό το επάγγελμα. Χάρη σε αυτό το επάγγελμα πέτυχα και εγώ πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Γιατί και εγώ ξεκίνησα φτωχαδάκι που λέμε από μηδέν και μπόρεσα με αυτόν τον τρόπο να πετύχω ό,τι έχω πετύχει στην οικογένειά μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλες οι προοπτικές του επαγγέλματος για όλα τα νέα παιδιά, αρκεί να το πιστέψουν. Αυτό που θέλω να πω για τον Αντώνη τον Χρυσό και την επιθεώρησή του είναι πραγματικά ότι είναι μια επαγγελματική οικογένεια. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στον χώρο των επιθεωρήσεων γενικά, εν γέννη της αγοράς, ότι ο Αντώνης κρατάει μια οικογενειακή ομορφιά, μια οικογενειακή γαλήνη. Οι άνθρωποι είναι όλοι μονιασμένοι, έχουν ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα, γιατί ο Αντώνης είναι ο Αντώνης καρδιάς τους, όπως είπα προηγουμένως μέσα που δώσαμε τα βραβεία. Γιατί πραγματικά είναι δίπλα τους. Αγωνιά μαζί τους, αναπτύσσει συνεχώς και προοδεύει. Οι άνθρωποι του Αντώνη του Χρυσού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς, είναι επαγγελματίες και ο στόχος που μου βάλει για το 2019 είναι πολύ ψηλός. Έχουν τις δυνατότητες, έχουν όλες τις προδιαγραφές να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια και πραγματικά το 2019 για την επιθεώρηση του Αντώνη Χρυσού να είναι σταθμός. Εύχομαι σε αυτή την υπέροχη ομάδα του Αντώνη Χρυσού υγεία, ευτυχία και πολλά χαμόγελα. Έχουμε καταλάβει ότι ο Ιανουάριος κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο τετράμινο και τον Ιανουάριο ξεφουσκώνουμε. Αποφασίσαμε να μην γίνει αυτό. Αποφασίσαμε ο Ιανουάριος να είναι ο πέμπτος μήνας του τελευταίου τετραμήνου. Και συνεχίσαμε έτσι και προχώρησαμε έτσι και από εδώ και πέρα και ο Φεβρουάριος ήταν ο έκτος και ο κάθε μήνας θα είναι συνέχεια των παραγωγικών μηνών του τελευταίου τετραμήνου του χρόνου. Γιατί δεν έχω αντιληφθεί ακόμα γιατί ανεβαίνουν οι παραγωγές τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Σεπτέμβριο και γιατί είναι μειωμένες τους υπόλοιπους μήνες. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό. Από εδώ και πέρα, όλοι οι μήνες θα είναι τόσο παραγωγικοί. Ήθελα να πω δε ότι ο Ιανουάριος ήταν μακράν ο καλύτερος Ιανουάριος από συστάσεις επιθεώρησης. Όσο για τη σημερινή μέρα, κάθε χρόνο κάνουμε τη μέρα της επιθεώρησης. Στη μέρα αυτή βραβεύουμε τους ανθρώπους μας, αυτούς που διακριθήκανε. Περνάμε καλά, γιατί είπα προηγουμένως ότι η σημαία της επιθεώρησης είναι να περνάμε καλά. Αυτή η δουλειά τη λατρεύω. Ό,τι αγαπημένο έχω, δηλαδή τη γυναίκα μου, προς στιγμή τα δύο παιδιά μου και ετοιμάζομαι και το τρίτο, τα έχω φέρει σε αυτό το χώρο. Ναι, με έχουμε αρχίσει πολύ υδρότα για να γίνει η επιθεώρηση, αλλά καμαρώνουμε γι' αυτό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι μας, εξαιρετικοί. Χαίρομαι να είμαι στον χώρο της επιθεώρησης. Όταν λείπω μερικές μέρες, τρέχω για να γυρίσω να δω τους ανθρώπους μου, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι μου. Δεν είναι μόνο η οικογένειά μου, δεν είναι οι στενοί προσωπικοί φίλοι. Όλοι οι άνθρωποι της επιθεώρησης έχουν γίνει πια στενοί προσωπικοί φίλοι. Και αυτό είναι ένα συστατικό επιτυχίας. Συστατικό επιτυχίας είναι να χαίρεται κανείς τη δουλειά του. Σκεφτείτε πόσο όμορφη θα ήταν η ζωή αν πηγαίναμε χαρούμενοι στη δουλειά μας. Στη δουλειά μας είμαστε παραπάνω, σχεδόν, όχι παραπάνω, σχεδόν τις μισές ώρες της μέρας. Κάποιες κοιμόμαστε και μένουν ελάχιστες.
υπόλοιπες. Εάν αυτές τις μισές ώρες της μέρας περνάμε όμορφα, τι ωραία που είναι η ζωή. Αυτό το έχουμε πετύχει και θα συνεχίσουμε να το πετυχαίνουμε. Είμαι σίγουρος.